Σχέδιο της στρατηγικής ανάπτυξης του Ρεθμιώτικου Λιμανιού για τα επόμενα 25 χρόνια έχει ήδη καταρτήσει μέσω του λεγόμενου Master Plan το Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνου. Στο επίκεντρο είναι μια σειρά υποδομών που θα συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη του λιμανιού για τις χερσαίες του ζώνης, ενώ όπως σημειώνει η Ρένα Κουτσελεδάκη, βαρύτητα δίδεται και στο θέμα των κρυπηδωμάτων για τον ελιμενισμό πλοίων εμπορικών ημί καθώς και κουραζιερόπλοιων. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και η στρατηγική έχει να κάνει με διευθέτηση λειτουργιών που έχουν να κάνουν με καθαρά αναπτυξιακού χαρακτήρα υποδομές και λειτουργίες στο λιμάνι και στη χερσαία ζώνη. Σήμερα το Ρεθμιώτικο Λιμάνι παρουσιάζει μεγάλη δυναμική εξέλιξη σε ό,τι αφορά στην εμπορική του κίνηση, καθώς καθημερινά ελιμενίζονται τουλάχιστον 2 με 3 εμπορικά πλοία. Για το λόγο αυτό, το Λιμενικό Ταμείο επιδιώκει τη μεταφορά του εμπορικού λιμανιού από το σημείο που βρίσκεται σήμερα σε ένα άλλο σημείο δυτικά της πόλης και κοντά στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης. Σε ένα μέρος όπου θα ευνοεί ακτομηχανικά, δηλαδή μέσω της ακτομηχανικής μελέτης που θα γίνει των ανέμων του ανάγλυφου της περιοχής, πού μπορεί αυτό να εξελιχθεί, ανακουφίζοντας έτσι και λύνοντας ένα μεγάλο θέμα και ένα μεγάλο πρόβλημα του Ρεθύμνου που έχει να κάνει με τη μεταφορά φορτίων, μέσω φορτηγών, όπου επιβαρύνουν και προβληματίζουν το κομμάτι του περιφερειακού μας. Η θωράκιση του λιμανιού στον προσύνεμο μόλο, καθώς και άλλα έργα που θα επιτρέψουν την ενδυνάμωση της κρουαζιέρας, είναι μερικά μόνο από τα βασικά σημεία που περιγράφονται στο Master Plan, με το Λιμενικό Ταμείο να αναζητά ήδη χρηματοδοτικά εργαλεία, ώστε τα έργα να γίνουν πραγματικότητα. 30 εκατομμύρια είναι το κοστολόγιο του έργου αυτινού, όπου μαζί με την εκβάθυνση του λιμένα, όπου είναι ένα 700, το συνολικό έργο που θα μπορούσε κάποιος να δει για το κομμάτι αυτό είναι γύρω στα 40 εκατομμύρια. Υπάρχει μια πρόταση να μπορέσει αυτό να μπει σε άξονα χρηματοδοτικού και είμαστε σε ένα δρόμο προκειμένου να τελεσφορήσουν μελέτες. Είμαστε όριμοι σε 2 από αυτές και τρέχουμε την τρίτη που αφορά την υποδομή της κρουαζιέρας. Σε γενικές γραμμές, στο Master Plan του Ρεθύμνου καθορίζονται 6 οικοδομικά τετράγωνα στα οποία χωροθετούνται δράσεις, μεταξύ των οποίων είναι και τα κτίρια εξυπηρέτησης του υδατοδρομίου, το οποίο δρομολογείται.